Εκδήλωση μπροστά στο διοικητήριο πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα κάτοικοι και φορείς της περιοχής που διαμαρτύρονται για τη δημιουργία αλατομείου. Η απόψινή εκδήλωση έχει διπλό χαρακτήρα. Έχει ένα πρώτο μέρος ενημερωτικό στην οποία θα τοποθετηθούν επιστήμονες, δασολόγους και μεταλλιολόγους σε σχέση με τα προβλήματα, τους κινδύνους που διατρέχει ο Λαϊλιάς. Εάν αφήσουμε, αν επιτρέψουμε εκεί να εγκατασταθεί λατομείο και στη συνέχεια λατομεία, γιατί περιμένουν κι άλλα στην ουρά. Και το δεύτερο μέρος είναι πάλι να δηλώσουμε τη διαμαρτυρία μας και σκοπός είναι από την απόψινή συγκέντρωση να διαμορφωθεί, να συγκροτηθεί μια επιτροπή από όλες τις συλλογικές φωνές και να πάμε να έχουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας στην έδρα της αποκεντρωμένης διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι αυτή η υπηρεσία που θα αποφασίσει τελικά εάν δώσει έγκριση ή θα απορρίψει το λατομείο. Οι επιστήμονες που μίλησαν αναφέρθηκαν στους κινδύνους για την περιοχή και για το Λαϊλιά αν τελικά γίνει το λατομείο. Το όρος Λαϊλιάς είναι τμήμα της οροσειράς της Βροντούς. Αποτελεί ορεινό όγκο με όμορφα και διαφορετικά τοπία, με δάση οξιάς και δασικής πεύκης στα ψηλά, με λιβάδια και μεικτά δάση βριός, με σέδες στα χαμηλά. Ιδιαίτερης αισθητικής και φλωριδικής σημασίας, με ψηλότερη κορυφή, τον προφήτη Λία την Αλή Μπαμπά, στα 1850 μέτρα περίπου, 1849. Η κατεύθυνση του βουνού είναι από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά, μήκος 30 χιλιόμετρα, πλάτος 12, στα ανατολικά είναι τα όρη Βροντούς. Ενώνονται με το Μενίκιο Όρος, στα βορειοδυτικά ο ποταμός Κρουσοβίτης χωρίζει το βουνό από το όρος Όρβυλος και το όρος Άγκιστρο, ενώ στα δυτικά και στα νότια καταλήγει στο Σιδηρόκαστρο και στην πόλη των Σερών και στην πεδιάδα του Στριμώνα.